των 70 ετών που είμαι μέσα στο κατάστημα, είδα ότι απεκόμισα ότι η τέχνη δεν έχει τέλος. Και γι' αυτό μέχρι το τέλος της ζωής θα ψάχνω για το τέλος. Και θα δω πού θα φτάσω. Η λύρα μπήκε πολύ μέσα στη ζωή μας τώρα τελευταία. Βεβαίως. Μπήκε στην Αθήνα. Γιατί βεβαίως σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει μέρος που να μην υπάρχει κριτικός. Σε όλη την υφήτη. Εγώ έγινε της μόδας. Και εξάλλου αρχίζουν τώρα και άλλες φυλές και μαθαίνουν λύρα. Ανεξαιρέτως αν είναι κριτική ή όχι. Έγινε ένα όργανο διεθνές. Αυτά είχα να πω και τι επίσης για τα άλλα όργανα, πάλι ασχολούμαι και με τα άλλα όργανα, τα οποία είναι και αυτά παραδοσιακά. Φέρνει το μπουζούκι που είναι ελληνικό. Ποτέ δεν θα σταματήσει να το ψάχνουμε για το καλύτερο. Έπειτα όλα τα όργανα έχουν τη δικιά τους μορφή. Εάν αυτό λέγεται λαούτο, ή αν αυτό λέγεται λύρα, ή αυτό λέγεται μπουζούκι. Βιολί, ιστορία. Βιολί, όλα είναι... Έχει τη χάρη. Έχουν τη χάρη τους στο καθένα. Και ψάχνουμε να βρούμε τέλειο. Να το αναβαθμίσουμε. Να το κάνουμε καλύτερο. Να γίνει καλύτερο από τα παλιά. Γιατί οι παλιοί αυτά ξέρανε, αυτά κάνανε. Να είσαι καλά, καλές δουλειές. Και να ξαναλέμε πάλι. Με υγεία. Και πάντα να έχουμε την υγεία μας και να είμαστε στον πάγκο. Βεβαίως. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
Του πες αυτό το... Πώς το λέω το γνωστό σου αυτό, ναι. Thank you.
Πόσο πράγμα. Παιδιά, φεύγω. Γεια σας. Να σκαλίσαστε. Να κάνω τη συγκασή σας. Να περάτε καλά. Να κάνετε τη δουλειά. Να είναι τη δουλειά σας. Το πρώτο δεν είναι. Άκουμε εδώ. Τίποτα το καλύτερο πηγή. Μόνο την υγεία. Υγεία και μετά τέλος. Και μια πιτσιρίκα δε. Να, καλό. Έξω από εδώ, έξω.